Είμαι ο Νίκος Ομπούρας, είμαι απόστρατος του Ελληνικού Στρατού. Υπηρέτησα 22 χρόνια στις ειδικές δυνάμεις και στις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων. Και ένα από τα πράγματα που μάθαμε εκεί είναι ότι η γνώση των πρώτων βοηθειών είναι εκ των όνων κάνευ, με την έννοια ότι μας έδινε την ανεξαρτησία να κινηθούμε και να αυξήσουμε την επιβιωσιμότητά μας στο πεδίο της μάχης. Πάντα μεριμνούσαμε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες. Η υπηρεσία μας βοηθούσε πολύ σε αυτό. Εγώ προσωπικά πέρασα και σχολείο ως νοσοκόμος ομάδας ειδικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και αυτό ήταν στην ουσία που μου έδωσε να καταλάβω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά για να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας, γνωρίζοντας κάποια απλά βήματα και έχοντας στη διάθεσή μας κάποιον εξοπλισμό. Από εκεί και πέρα, όταν εγώ δεν εκτελούσα λόγω βαθμού τα καθήκοντα του νοσοκόμου μάχης, ήθελα πάντα ο κόσμος γύρω μου, οι υφιστάμενοι μου, να γνωρίζουν και αυτοί σε υψηλό επίπεδο τις πρώτες βοήθειες. Και αυτό ήταν ένας σκοπός που είχαμε όλοι και αυτό ήταν που με ώθησε να ασχοληθώ και παραπέρα και με τις πρώτες βοήθειες και μετά ως απόστρατος. Θα το συνδέσω πάλι με την προηγούμενη σταδιοδρομία μου. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ζωή ενός θύματος, είτε οξείας ασθένειας είτε τραύματος, μετράται πλέον σε δευτερόλεπτα και ούτε ώρες και λεπτά. Οπότε το κοντινότερο άτομο στο θύμα κρατάει στην ουσία τη ζωή του θύματος στα χέρια του. Οπότε γνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα το σύστημα προνοσοκομιακής φροντίδας στηρίζεται πάνω σε λίγα άτομα και σε μέσα τα οποία βρίσκονται στο όριο των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων. Αυτά τα άτομα δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά για να ανταπεξέλθουν. Πιστεύω ότι στηρίζεται πλέον το σύστημα και στο πρώτο πάροχο, στο άτομο δηλαδή που είναι πιο κοντά στο θύμα εκείνη τη στιγμή. Αξίζει να αναφέρουμε ότι παίρνω σαν παράδειγμα μια ανακοπή που λέμε. Έτσι, ένα άτομο μπορεί να καταρρεύσει στον δρόμο. Εάν αυτός τύχει απεινίδωσης μέσα σε 3-5 λεπτά, έχει 70% πιθανότητες επιβιωσιμότητας. Κάθε ένα λεπτό που περνάει που δεν τυχάνει αυτής της φροντίδας, μειώνεται οι πιθανότητες επιβιωσιμότητας κατά 10% περίπου. Εάν απλά καθόμαστε και το κοιτάμε, εάν ένα άτομο αποφασιστικά δράσει και εκτελέσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αυτή τη μείωση των πιθανότητων τη φέρνει στο 3%. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι κερδίζει χρόνο το θύμα εκείνη τη στιγμή μέχρι να έρθουν οι ειδικοί της προνοσοκομιακής φροντίδας και να μπορέσουν να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος να περιμένει να έρθει κάποιος ειδικός. Πρέπει το άτομο που είναι κοντά να δράσει και να κερδίσει χρόνο. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε βασικές ενέργειες και δεξιότητες των πρώτων βοηθειών. Θα μπορούσα να πούμε ότι είναι για τις καταστάσεις καρδιολογικής φύσεως, δηλαδή η ανακοπή που λέμε, ή η πνιγμονή από την άλλη, η έμφραξη της αεροφόρου οδού, και κερδίζει και έδαφος, ας το πούμε, στατιστικά παγκοσμίως και η σοβαρή αιμορραγία. Αυτές οι καταστάσεις πραγματικά τα δευτερόλεπτα μετράνε. Εάν κάποιος γνωρίζει να κάνει κάποιες βασικές ενέργειες, θα μπορεί όντως από το να τον σώσει τελείως μέχρι να κερδίσει το χρόνο που απαιτείται μέχρι να έρθουν οι ειδικοί.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η πρώτη κίνηση θα έλεγα ότι, η οποία είναι και η πιο σημαντική, θα έλεγα ότι είναι απλά να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ εδώ στην Ελλάδα. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να περιγράψουμε το περιστατικό, το θύμα, το πού βρίσκεται, δηλαδή να δώσουμε όλα τα στοιχεία που χρειάζεται το ΕΚΑΒ, ώστε να μπορέσει να έρθει σε εμάς γρήγορα και προετοιμασμένα τα άτομα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αυτό και μόνο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και μπορεί αυτό και μόνο να σώσει, ας πούμε, τη ζωή ενός ανθρώπου. Από ποια ηλικία που θα μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί με τις πρώτες βοήθειες, πλέον μιλάμε ότι υπάρχουν προγράμματα για παιδιά από 5 ετών. Πάντα τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή το τι μπορεί να κάνει ένα παιδί ώστε να είναι χρήσιμο. Και το συνδέω με την προηγούμενη ερώτηση που θα ήταν, παραδείγματος χάρη, να αναγνωρίσει μια κατάσταση και να πάρει ένα τηλέφωνο εκεί που πρέπει και να περιγράψει το τι βλέπει μπροστά του. Οπότε, στην ουσία, οι πρώτες βοήθειες είναι ένα αντικείμενο που μπορεί να ασχοληθούν όλοι. Από 5 χρονών να κάνει κάποιες βασικές ενέργειες και όσο μεγαλώνει το παιδί, 10-12 χρονών υπάρχουν προγράμματα όπου μαθαίνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Από 16 ετών, μάλιστα, υπάρχουν προγράμματα που μπορεί να γίνουν και εκπαιδευτές. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι για να μπορέσουμε να έχουμε την αυτοπεποίθηση να εκπαιδεύουμε παιδιά 12 χρονών σε κάποια βασικά αντικείμενα, ότι είναι εύκολα, είναι απλά. Μπορεί κάποιος να τα κάνει κτήμα του μέσα από σύντομες εκπαιδεύσεις, τις οποίες όμως θα πρέπει να διατηρεί, ας πούμε, με το χρόνο, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και έχει αποδειχθεί ότι οι χώρες οι οποίες έχουν βάλει τέτοιου είδους προγράμματα ως υποχρεωτική εκπαίδευση, έχουν τριπλασιάσει τα ποσοστά επιβιωσιμότητας σε τέτοια περιστατικά, ιδίως καρδιολογικής φύσεως. Στη χώρα μας η εκπαίδευση δεν έχει αναλάβει κάποιο επίσημο χαρακτήρα, όπως έχει λάβει στο περίπου το 25% των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δανία, Νορβηγία, Γαλλία, αυτές οι χώρες το έχουν υποχρεωτικά. Η Αγγλία το βάζει φέτος ως υποχρεωτική εκπαίδευση στα σχολεία. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό ο μέσος στη μέσα ευρωπαϊκή χώρα τα ποσοστά επιβιωσιμότητας από ανακοπή καρδιάς είναι γύρω στο 8%. Στη χώρα μας είναι 1%. Έχουμε την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό αποδίδεται στο ότι ο μέσος πολίτης δεν έχει λάβει κάποιο είδους εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Στη Νορβηγία είναι στο 95% του πληθυσμού θεωρείται ότι έχει λάβει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποιον αριθμό, αλλά είναι αρκετά χαμηλός, διότι δεν έχει μπει σε κάποιο επίσημο εκπαιδευτικό φορέα ή πλαίσιο, τέλος πάντων, για το γενικό πληθυσμό. Η διαφορά μεταξύ προσφέρω και γνωρίζω πρώτες βοήθειες. Καταρχάς, για να θέσουμε την ερώτηση σε μια βάση, θα πρέπει να πούμε ότι θα μιλήσουμε πλέον όντως για βοήθειες και όχι για ενέργειες οι οποίες μπορεί να είναι ακόμα και επικίνδυνες. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι μύθοι εκεί πέρα ή έχουμε ακούσει ιστορίες για άτομα τα οποία προσπάθησαν να επέμβουν σε περίπτωση επιληπτικής κρίσεως και σπάνε δόντια για να ανοίξουν το σαγόνι για να πνεύσει το θύμα ή ο ασθενής. Αυτές δεν είναι ενέργειες. Αυτά προκαλούν και δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Οπότε δεν θα εξετάσουμε αυτό. Μιλώντας όμως για αυτούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες, ναι, πιστεύω ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτών που γνωρίζουν σε θεωρητική βάση πρώτες βοήθειες και
και σε αυτούς οι οποίοι είναι σε θέση όντως να προσφέρουν. Γιατί ένα άτομο μπορεί να έχει διαβάσει ένα βιβλίο, να έχει συμμετάσχει σε ένα σεμινάριο και να έχει αποκτήσει μια θεωρητική βάση πάνω στις πρώτες βοήθειες, η οποία και να είναι και καλή. Αν όμως μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία δεν άλλαξε η στάση του ατόμου με την οποία βλέπει τις πρώτες βοήθειες και δεν έχει αναπτυχθεί η αυτοαντίληψη, είναι λέξη αυτό, δεν ξέρω, η αυτοαντίληψη του ατόμου ότι είναι πλέον ένα μέλος μιας ομάδας μέσα στην κοινωνία, ο οποίος είναι έτοιμος να αναλάβει δράση και να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του που έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, η διαφορά μεταξύ γνωρίζω και παρέχω είναι, το ένα είναι γνωρίζω κάποιες αρχές θεωρητικά και μπορεί ενδεχομένως να τις κάνω στην πράξη. Προσφέρω όμως σημαίνει ότι έχω τη θεωρητική βάση, έχω αναπτύξει τις δεξιότητες, αλλά έχω αναπτύξει και την ψυχολογία που χρειάζεται ώστε να αναγνωρίζω την κατάσταση και αποφασιστικά να προβαίνω στις ενέργειες που απαιτούνται για να βοηθήσω το συνάνθρωπό μου. Αυτή είναι η διαφορά. Το γνωρίζω, απλά δεν εξασφαλίζει ότι θα προβώ και τις απαραίτητες ενέργειες όταν χρειαστεί. Ναι. Εάν θα πρέπει να επέμβει κάποιος σε περίπτωση περιστατικού, θα πρέπει να επέμβει. Θα πρέπει να επέμβει γνωρίζοντας όμως το τι μπορεί να κάνει. Τους περιορισμούς, ας πούμε, που έχει βάσει της εκπαίδευσής του. Η εκπαίδευσή του του δίνει να γνωρίζει μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ανάλογα με το πόσο έχει ασχοληθεί και το τι βλέπει στο έδαφος. Οπότε, αν είναι κάτι το οποίο του είναι γνώριμο λόγω της εκπαίδευσης, θα πρέπει χωρίς δισταγμό να αναλάβει δράση και να κάνει αυτό που πρέπει. Εάν είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τις δυνατότητές του, να περιοριστεί σε αυτό σε αυτές τις ενέργειες που έχει μάθει. Δηλαδή, μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη απλά, όπως είπαμε πριν, να ειδοποιήσει σωστά το ΕΚΑΒ. Και από εκεί και πέρα να εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνει κάτι χειρότερο στο θύμα, παραδείγματος χάρη. Οπότε ναι, θα πρέπει να επέμβει το άτομο χωρίς δισταγμό, γνωρίζοντας όμως το ποιος είναι και μέχρι πού μπορεί να βοηθήσει και να εξασφαλίσει ότι το θύμα, παραδείγματος χάρη, δεν θα πάθει κάτι χειρότερο. Κίνδυνοι για αυτόν που προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Εάν κάποιος εκτελέσει ενέργειες έτσι όπως έχει μάθει, μέσα από τα πρωτόκολλα που ακολουθεί η εκπαίδευση, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Όμως, αυτό που μαθαίνουμε πάντα είναι η ασφάλεια της σκηνής. Αυτός είναι ο τίτλος κάτω τον οποίο πέφτουν πολλά πράγματα, που σημαίνει ότι πρέπει πριν επέμβει ο πάροχος των πρώτων βοηθειών να εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνει και ο ίδιος θύμα. Δηλαδή, σε ένα τοχείο, παραδείγματος χάρη, δεν θα τρέξουμε μέσα στον δρόμο να βοηθήσουμε, αγνοώντας το ότι η κυκλοφορία μπορεί να συνεχίζει. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Οπότε, εάν κάποιος τηρήσει τον κανόνα αυτόν, την ασφάλεια σκηνής, δεν θα κινδυνεύσει από αυτό. Από την άλλη, θα έρθουμε σε επαφή με ένα άγνωστο άτομο. Θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι στην περίπτωση τη μικρή που το άτομο αυτό πάσχει ή είναι φορέας από κάτι, να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι ένα ζευγάρι γάντια και τίποτα άλλο. Οπότε, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν εκεί έξω κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέχει ο πάροχος των πρώτων βοηθειών. Αλλά επειδή προβλέπονται αυτά στην εκπαίδευση, είναι τα πρώτα βήματα τα οποία τα επαναλαμβάνουμε συνεχώς ώστε να μας γίνουν βίωμα, θεωρώ ότι αν ένα άτομο
ψύχρεμα εκτιμήσει την κατάσταση εκείνη τη στιγμή, θα μπορεί να προβεί στις ενέργειες που απαιτείται και να είναι και αυτός ασφαλής και να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Σε αυτή την ερώτηση πιστεύω ότι πολλοί θα αναρωτηθούν και για τις ευθύνες τις οποίες φέρει ο πάροχος των πρώτων βοηθειών ή το τι μπορεί να αντιμετωπίσει νομικά ενδεχομένως σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι νόμοι στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, θα έλεγα, προστατεύουν αυτόν ο οποίος καλόπιστα παρέχει τις πρώτες βοήθειες, προβαίνει σε κάποιες ενέργειες για να βοηθήσει κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη. Πάντα με δεδομένο ότι κάνει αυτά στα οποία έχει εκπαιδευτεί ή αν δεν έχει εκπαιδευτεί, σε ενέργειες οι οποίες φαίνεται ότι τις έκανε για να βοηθήσει. Οπότε δεν υπάρχει και ο φόβος ούτε των ευθυνών, θα έλεγα. Δεν κινδυνεύει ο πάροχος, αυτός που θα τρέξει να βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, ότι θα μπει σε κάποια δικαστική διαμάχη ή αν μπει, ότι θα καταδικαστεί. Τα τροχαία, θα έλεγα, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει αρκετά συχνά, ιδίως εκεί που έχουμε μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμών. Όπου εκεί θα πρέπει να μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει μια αιμορραγία ή να κρατήσει σε μια σταθερή θέση κάποιον ο οποίος έχει ένα τραύμα σπονδυλική στήλη, παραδείγματος χάρη, ή να εξασφαλίσει τη σκηνή, το πιο απλό αυτό, για να μην γίνουν επιπλέον ατυχήματα και έχουμε πολλαπλασιασμό του αριθμού των τραυματιών. Από την άλλη, καρδιολογικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να έρθουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Αυτό μπορεί να τύχει στον δρόμο. Στην Ευρώπη κάθε χρόνο έχουμε γύρω από 500 έως 700.000 τέτοιες περιπτώσεις. Είναι μεγάλος ο αριθμός και μπορεί να τύχει οπουδήποτε αυτό. Μιλάμε για πνιγμονή, είτε και μέσα στο σπίτι, στο τραπέζι, ας πούμε, συνήθως που συμβαίνει, είτε ατυχήματα στη θάλασσα. Μπορεί να έχουμε τραυματισμούς σε αθλητικές δραστηριότητες. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας χώρος που μπορώ εγώ να φανταστώ που δεν υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα ή δεν θα χρειαστεί να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες. Αν μπορούμε να δώσουμε πρώτες βοήθειες στον εαυτό μας. Ναι, μπορούμε να δώσουμε πρώτες βοήθειες στον εαυτό μας. Στην περίπτωση του τραύματος, θα έλεγα ότι σαφώς θα μπορούμε να περιποιηθούμε ένα τραύμα απάνω μας, ακόμα και αν είναι αρκετά σοβαρό, αν έχουμε τα υλικά ή άμα γνωρίζουμε αυτοσχέδιους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή αιμορραγία. Από την άλλη, θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποια σημάδια ή κάποια συμπτώματα και αυτό το θεωρώ εγώ μέρος των πρώτων βοηθειών, ώστε να καταλάβουμε ότι κάτι μας συμβαίνει και να προβούμε, να ζητήσουμε βοήθεια, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, ας πούμε, σε έναν γιατρό ή στο ΕΚΑΒ για να ζητήσουμε από αυτούς βοήθεια. Αυτό όμως που θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη πρώτη βοήθεια, ας το πούμε, για τον εαυτό μας, είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο στενός οικογενειακός μας κύκλος γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Δηλαδή, εάν γνωρίζω ότι έχω ένα πρόβλημα, θα ήθελα τα παιδιά μου, η γυναίκα μου ή όποιος είναι εκεί δίπλα μου να γνωρίζει από πρώτες βοήθειες, να τον έχω προειδοποιήσει για την κατάστασή μου και να ξέρει τι να κάνει σε περίπτωση που έχουμε κάποιο περιστατικό. Αν έχω ηλικιωμένα άτομα μέσα στο σπίτι μου, μένουν μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες και έχουν ένα θέμα. Όλη η οικογένεια θα πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει. Οπότε, αν με ρυμνήσω εγώ, ώστε οι άλλοι να είναι εκπαιδευμένοι, θα μπορέσουν να με βοηθήσουν εμένα. Και εγώ προσωπικά το θεωρώ αυτό ως πρώτη βοήθεια για τον εαυτό μου. Ο εξοπλισμός για να μπορέσουμε να δώσουμε πρώτες βοήθειες
Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι τρομερό, κάτι που θα πρέπει να κουβαλάει κάποιος μαζί του, ας πούμε, ένα αρκετά μεγάλο όγκο υλικών. Θα έλεγα για τις βασικές πρώτες βοήθειες, για να αντιμετωπίσει δηλαδή μία ανακοπή που λέμε ή μία αιμορραγία, αρκεί να έχει ένα ζευγάρι γάντια μαζί του και μία μάσκα εμφυσίσεων. Αυτά χωράνε στις τσέπες μας και το συνολικό κόστος είναι γύρω στα 3 ευρώ, ας πούμε. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε να έχει κάποιος και μερικά επιπλέον υλικά μαζί του, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει ακόμα περισσότερες καταστάσεις, και αυτά όμως θα μπορούσα να πω ότι το κόστος δεν θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ, ας το πούμε, και ο όγκος σε ένα μικρό σακίδιο θα μπορούσε να χωρέσουν αυτά όλα. Δηλαδή, στην καθημερινότητά μας θα μπορέσουμε να τα έχουμε μαζί. Σε αυτό το μικρό σακίδιο, ας το πούμε, χωράνε αρκετά πράγματα, τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ευρύ φάσμα περιστατικών. Και αυτό πιστεύω ότι δεν έχει κάποιον όγκο απαγορευτικό για να μπορεί να είναι σε ένα σακίδιο το οποίο φέρνουμε καθημερινά μαζί μας. Ανοίγοντάς το, θα μπορούμε να δούμε, είναι μια συμπιεσμένη γάζα, ένας επίδοσμας αιμοστατικός, αλλά αυτό το οποίο θέλω να δούμε εδώ περισσότερο είναι ότι ένα ζευγάρι γάντια και μία μάσκα εμφυσίσεων είναι δύο αντικείμενα τα οποία μπορούμε να τα έχουμε και μέσα στις τσέπες μας. Και με αυτά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και μία αιμορραγία προσωρινά, αλλά σίγουρα να μπορέσουμε να κάνουμε την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και να σώσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί κάποιο καρδιακό επεισόδιο. Μάσκα εμφυσίσεων, το βλέπουμε πως είναι πολύ μικρό, δηλαδή εδώ πέρα εγώ το έχω στα περασμένα σαν ένα μπρολοκάκι, τέλος πάντων, και είναι μια μάσκα μιας χρύσος, η οποία περνάει απάνω στο πρόσωπο του ασθενούς, έχει μια ανεπίστροφη βαλβίδα και περνάει πάνω στο πρόσωπο του ασθενούς, ώστε να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε τις εμφυσίσεις διάσωσης χωρίς να ερχόμαστε σε άμεση επαφή με το θύμα και σωματικά υγρά τα οποία μπορεί να έχει αυτός εκείνη τη στιγμή. Ώστε να είναι ένα από τα μέτρα ατομικής προστασίας τα οποία πρέπει να λάβουμε, ώστε να είμαστε ασφαλείς την ώρα που θα κάνουμε τις εμφυσίσεις. Οπότε αυτό εδώ μαζί με ένα ζευγάρι γάντια μας προστατεύουν εμάς κατά τη διάρκεια της παροχής των πρώτων βοηθειών. Αν κάποιος έχει εκπαιδευτεί, έχει πάρει τις γνώσεις, θα καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να έχει πολλά πράγματα μαζί. Περισσότερο είναι οι γνώσεις που έχει αποκτήσει, να ξέρει τι θα κάνει και πότε θα το κάνει, και με 2-3 απλά πράγματα να έχει μαζί του θα μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Ο απεινιδωτής είναι ένα φορητό μηχάνημα, ας το πούμε, το οποίο τι κάνει αυτό. Αυτό μετράει, ελέγχει μάλλον την κατάσταση του ασθενούς όταν εφαρμοστεί σωστά απάνω του. Καταλαβαίνει αν ο ρυθμός με τον οποίο χτυπάει η καρδιά, το πω απλά, είναι απεινιδώσιμος, δηλαδή μπορεί να του κάνει τις ενέργειες που χρειάζεται να το σταματήσει, ας το πούμε, και να το φέρει στον κανονικό του ρυθμό, και είναι αυτός ο οποίος θα σώσει στην ουσία τη ζωή ενός ο οποίος έχει πάθει ανακοπή. Είναι ένα σχετικά ακριβό μηχάνημα, δηλαδή δεν περιμένω να το βρούμε στο μέσο σπίτι, ας το πούμε, στην Ελλάδα, από μερικές χιλιάδες ευρώ, 1,5 ανάλογα με το τύπο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο όσο χρειάζεται. Πρέπει να υπάρχουν βάσει νόμων στα σημεία όπου θα περνάνε γύρω στα 200 άτομα άνω των 60 ετών στο 24ωρο. Υπάρχει ένας νόμος που περιγράφει, ας πούμε, ακρίβεια το πού ακριβώς πρέπει να είναι. Δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε σταθμούς μετρό
πολυκαταστήματα και εκεί θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και αλλού υπάρχουν, αλλού δεν υπάρχουν. Θα έπρεπε να είναι πιο πολύ. Με δεδομένο ότι, όπως είπαμε και πριν, τα λεπτά μετράνε για το, από τη στιγμή που θα πάθει κάποιος την ανακοπή μέχρι τη στιγμή που θα, ο απεινιδωτής θα κάνει τη δουλειά του για να αυξήσει πιθανότητες επιβιωσιμότητας. Εάν μεταφερθεί μέσα στα, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σε μερικά λεπτά δηλαδή, ναι, θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Αλλά άμα είναι ένας σε ολόκληρο το νησί, αντιλαμβανόμαστε ότι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μπορέσει να είναι στην ώρα του εκεί, στο σημείο του περιστατικού. Και αν είναι αυτός ο μοναδικός εκεί, θα είναι μακριά από ένα άλλο δεύτερο περιστατικό που μπορεί να συμβεί κάπου αλλού. Οπότε η ανάγκη για περισσότερους απεινιδωτές είναι επιβεβλημένη, θα έλεγα. Θα μπορεί ο κόσμος να δει, υπάρχουν χάρτες στο διαδίκτυο που δείχνουν πού υπάρχουν οι απεινιδωτές στην Ελλάδα και δείτε ότι είναι αρκετά αραιά διασκορπισμένοι στη χώρα σε σχέση με άλλες. Το μήνυμά μου σε αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες θα είναι ότι δεν πρέπει να φοβούνται την ευθύνη. Πρέπει να στηρίξουμε το σύστημα της προνοσοκομιακής φροντίδας, γιατί οι άνθρωποι πασχίζουν να κάνουν το καλύτερο, αλλά λόγω μαθηματικών, ας πούμε, δεν βγαίνει. Και ως μέλη, ενεργά μέλη της κοινωνίας, θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς το βάρος μας αναλογεί και ακόμα παραπάνω, ώστε να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε αυτόν που έχει ανάγκη. Τα αισθήματα, τα συναισθήματα τα οποία θα νιώσει κάποιος όταν θα δώσει τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα όταν τις δώσει επιτυχώς, δεν μπορούμε να περιγραφούμε λόγια. Στα περιστατικά που έχω δει, αυτό που μπορώ να πω ότι μου έκανε εντύπωση και μου κάνει πάντα εντύπωση, είναι το πόσο ο κόσμος είναι έτοιμος να πάει στη σκηνή του συμβάντος, αλλά πόσο ανέτοιμος είναι να κάνει το οτιδήποτε. Δηλαδή βλέπουμε σε ένα συμβάν να μαζεύεται πολλοί κόσμος, να δημιουργούν ένα κλειό γύρω από το θύμα, να προτείνουν όλοι πίσω από το τείχος που δημιουργεί η μάζα, να προτείνουν, ας πούμε, μία λύση, αλλά κανένας να μην αναλαμβάνει δράση, να πέφτει απάνω στο θύμα και να κάνει αυτό που πρέπει ή αυτό που νομίζει ότι πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή. Και γιατί μου κάνει εντύπωση κάθε φορά αυτό? Πρώτον, διότι φαίνεται να είναι ένα συνεχόμενο μοτίβο, δηλαδή πάντα να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, κατά πόσο δυσκολεύει πολλές φορές τη ζωή αυτού που προσπαθεί να δώσει, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή τις πρώτες βοήθειες. Είναι κάτι που μου κάνει εντύπωση, πόσο δηλαδή δεν κρατάμε την ψυχραιμία μας, πόσο δυσκολεύουμε την κατάσταση και όλα αυτά επειδή δεν έχουμε τις βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών, το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση επίγουσα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των ατόμων οι οποίοι από μόνοι τους επιδιώκουν να εκπαιδευτούν στις πρώτες βοήθειες. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός και αυτοί καμιά φορά παρασέρουν, ας το πούμε, και ένα γνωστό τους δύο να έρθουν και αυτοί να κάνουν τις πρώτες βοήθειες. Όμως,
Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι με το πέρας της εκπαίδευσης ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό έχει αλλάξει την κοσμοθεωρία του όσο αφορά τις πρώτες βοήθειες και το τι μπορεί να κάνει ή τι δεν μπορεί να κάνει σε μια περίπτωση έκταξης ανάγκης. Και αυτό είναι πάντα το ζητούμενο, να αλλάξει ο κόσμος στάση απέναντι σε αυτό το αντικείμενο, το οποίο επιτυχάνεται πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο είναι να αλλάξει αυτό, δηλαδή η στάση ζωής απέναντι στις πρώτες βοήθειες, αλλά να έχει και διάρκεια αυτό το πράγμα. Γιατί όπως κάθε δεξιότητα, οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι το οποίο, εάν δεν το εξασκήσουμε, ξεχνιέται. Οπότε, αν κάποιος αντιληφθεί ότι χρειάζεται αυτή τη γνώση, αλλά χρειάζεται και να το εξασκεί, θα συνεχίσει να εξασκείται και στο μέλλον μέσω της εκπαίδευσής του. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Ένα άτομο για να εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες, θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλοί υπάροχοι εκπαίδευσης έξω. Να διαλέξει πρώτα έναν που θα του δώσει τις βασικές γνώσεις, οι οποίες συνήθως μέσα σε μία ημέρα θα μπορέσει να αποκτήσει μια πάρα πολύ καλή βάση πάνω στη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, το CARPA και τη χρήση απεινιδωτή. Αυτό θα του πάρει μία μέρα, από 5 έως 8 ώρες, ανάλογα το πάροχο για τη διαδικασία εκπαίδευσης. Και από εκεί και πέρα αυτήν την εκπαίδευση καλό θα ήταν να τη συντηρεί, ανάλογα ποιον ρωτήσει θα σου δώσει μια άλλη απάντηση, αλλά στατιστικά φαίνεται ότι σε 3-6 μήνες οι δεξιότητες, η ικανότητα δηλαδή να εκτελέσει σωστά αυτές τις δεξιότητες φθήνει. Οπότε είναι καλό σε 6 μήνες, στον ένα χρόνο, να συντηρεί την εκπαίδευσή του. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που θα πρέπει να κάνει ο καθένας μας είναι να σκεφτεί το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Αν δηλαδή κάποιος είναι στο χώρο του αθλητισμού, θα πρέπει να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις πάνω σε κάρπα και απεινίδωση, ναι, και μετά να ασχολείται με τα τραύματα, παραδείγματος χάρη. Διότι οι πιθανότητες να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό αυξάνονται, διότι δραστηριοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Ενδεικτικά θα το πω τώρα, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, έχει γίνει υποχρεωτική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες στους νέους οδηγούς. Διότι αντιλαμβάνονται ότι επειδή είναι άτομα τα οποία μπαίνουν μέσα στο χώρο που κινούνται αυτοκίνητα, που γίνονται ατυχήματα, ότι αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα παρέχουν πρώτες βοήθειες. Οπότε πλέον είναι υποχρεωτική εκπαίδευση πάνω στην αντιμετώπιση τραυμάτων κλπ. Για τους νέους οδηγούς. Αυτό δηλαδή μας δείχνει, είναι ένα παράδειγμα το πώς αντιλαμβάνομαι πού θα κινούμε, ποιο θα είναι το περιβάλλον στο οποίο θα ζω και επικεντρώνω τις γνώσεις των πρώτων βοηθειών τις οποίες λαμβάνω πάνω σε πράγματα που μπορεί να μου τύχουν. Οπότε για να το χαλαρώσουμε λίγο το θέμα, είπαμε και πριν ότι το σύστημα του ΕΚΑΒ είναι στα όρια του, δουλεύει με υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού και των μέσων και δεν μπορεί να είναι παντού αυτοί οι άνθρωποι, ας το πούμε, με τόσα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Οπότε θα το έχουμε δει, ο ασφαλιστής σε ένα τροχαίο, παραδείγματος χάρη, να φτάνει πριν από αυτούς εκεί πέρα. Σκεφτείτε τώρα αυτό το άτομο να γνωρίζει από πρώτες βοήθειες και να μπορέσει, ας πούμε, να κάνει και αυτός τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να βοηθήσει το συνάνθρωπο. Θα ήταν, ας πούμε, φοβερό, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Οπότε με την ευκαιρία αυτή που ήρθαμε εδώ και τα συζητάμε, εγώ θα ήθελα να προτρέψω όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί με τις πρώτες βοήθειες. Είναι κάτι ηθικά επιβεβαιωμένο, θα έλεγα, για όλους μας, από μικρά παιδιά έως
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, διότι ένα έκτακτο περιστατικό θα έρθει χωρίς προειδοποίηση και θα κριθεί ζωή μέσα σε δευτερόλεπτα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε και καταρτισμένοι και ψυχολογικά προετοιμασμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει εκείνη τη στιγμή. Οπότε με την κατάλληλη προετοιμασία θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί.